Κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, συνεχίζουμε απόψε τις διαδικτυακές διαλέξεις της Ακαδημίας Αθηνών. Με μεγάλη τιμή και χαρά υποδεχόμαστε ως ομιλητή τον διακεκριμένο συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη. Ο Πασχάλης Κιτρομιλίδης πήρε το διδακτορικό του στο πεδίο της φιλοσοφίας από το Harvard University το 1979. Από το 1980 έως το 2016 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αρχικά στην ενιαία νομική σχολή και εν συνεχεία ως αναπληρωτής καθηγητής το 1981 και ως καθηγητής το 1987 ως καθηγητής της πολιτικής επιστήμης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης. Από το 2000 έως το 2011 διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών και από το 1980 έως σήμερα διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Υπήρξε μεταξύ άλλων επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard και Brandeis των Ηνωμένων Πολιτειών, Visiting Fellow στα Πανεπιστήμια του Cambridge και της Οξφόρδης, Science Fellow στο European University Institute στη Φλωρεντία και Visiting Professor στο Harvard University Center for Italian Renaissance Studies στη Φλωρεντία. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων από το 2004 και συγγραφέας, επιμελητής, άνω των 50 αυτοτελών εκδόσεων, καθώς και πέραν των 260 άθρων και βιβλιοκρισιών σε επιστημονικά, περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και σλαβικά, σερβικά, με συγχωρείτε. Τιμήθηκε με το βραβείο του Ταξιάρχη του Τμήματος του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1915, με το βραβείο Εξαιρετικής Επιστημονικής Διδασκαλίας εις μνήμη του Ξανθόπουλου Πνευματικού το 2016 και με το Αριστείο των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών το 2018. Το 2021 επιμελήθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την έκδοση του βιβλίου «The Greek Revolution, A Critical Dictionary», που εκδόθηκε από το Harvard University Press και για το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα. Ο τίτλος της ομιλίας του ακαδημαϊκού κυρίου Κιτρομιλίδη είναι «Το κριτικό λεξικό της ελληνικής επαναστάσεως». Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Παρακαλείστε να έρθετε στο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματεύ, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Το κριτικό λεξικό της ελληνικής επαναστάσεως υπήρξε έργο το οποίο οραματιστήκαμε με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά τους χειμερινούς μήνες του έτους 2017 ως συμβολή του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην επερχόμενη 200ετηρίδα της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Ο κοινός οραματισμός, από τον οποίο εκπορεύθηκε το επίπονο ερευνητικό και εκδοτικό εγχείρημα, το οποίο 4 χρόνια αργότερα απέδωσε τον επιβλητικό τόμο του κριτικού λεξικού, διαθέτει ακριβή
ληξιαρχική πράξη γέννησης, στις 26 Ιανουαρίου 2017, συναντηθήκαμε με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά για να σκεφτούμε τι θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ως πρόεδρος και σύμβουλος αντίστοιχα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για την επέτειο. Κατά τη συνάντησή μας εκείνη, παρουσίασα στον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού το εντυπωσιακό «Dictionnaire critique de la Révolution française», το οποίο είχε εκδοθεί το έτος 1989, με την ευκαιρία της 200ετηρίδος «Bicentenaire» της Γαλλικής Επαναστάσεως, και το ίδιο έτος κυκλοφόρησε και σε αγγλική μετάφραση από το Harvard University Press. Το έργο αυτό υπήρξε πολύ σημαντική πηγή έμπνευσης για την προσωπική επιστημονική μου έρευνα και τις ερμηνευτικές μου μελέτες για τα ιδεολογικά φαινόμενα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον ελληνικό κόσμο κατά την περίοδο του διαφωτισμού και την εποχή των επαναστάσεων. Οι οφειλές της έρευνάς μου στο Dictionnaire Critique είναι εμφανείς στο βιβλίο μου «Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη», το οποίο εκδόθηκε το 1990 και σε δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση το 2000. Είχα πάντα τη φιλοδοξία να καθιερώσουμε σε διεθνές επίπεδο την ιστοριογραφική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως με την έκδοση ενός αντίστοιχου κριτικού λεξικού αφιερωμένου σε αυτήν. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, διανοητικά ο ίδιος κατεξοχήν φορέας των γαλλικών παραδόσεων της κοινωνικής θεωρίας, ενθουσιάστηκε με την πρότασή μου. Ενστερνίστηκε ενθέρμως την ιδέα και με την ιδιότητα του Προέδρου του Ιδρύματος Πολιτισμού την υποστήριξε με κάθε τρόπο. Η τελική πραγμάτωση της ιδέας με την εμφάνιση της έκδοσης την οποία παρουσιάζουμε σήμερα οφείλεται στην ανεφόρο υποστήριξη από τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά της προσπάθειας την οποία εγκαινιάσαμε εκείνη την ημέρα, επαναλαμβάνω, 26 Ιανουαρίου 2017. Αυτή υπήρξε η μικρή ιστορία, όπως θα μπορούσε να αποκληθεί, της γένεσης της ιδέας του κριτικού λεξικού. Ας στραφούμε τώρα στο ίδιο το έργο και την παρουσίαση της Ελληνικής Επαναστάσεως στις σελίδες του. Αρχικά, απαιτείται να αποσαφινιστεί ο τίτλος του έργου. Το ονομάσαμε «κριτικό λεξικό», με πρότυπο βέβαια το αντίστοιχο γαλλικό, αλλά και για να δηλώσουμε τις προθέσεις του επιστημονικού μας εγχειρήματος. Στόχος μας ήταν οπωσδήποτε να παρουσιάσουμε ένα έργο περιεκτικό, το οποίο θα πρόσφερε μια σφαιρική εικόνα της Ελληνικής Επαναστάσεως στο υπερδεκαετές χρονολογικό της ανάπτυγμα. Ένα έργο στις σελίδες του οποίου θα έκαναν την εμφάνισή τους όλα τα του δράματος πρόσωπα. Οι συντελεστές, τα γεγονότα, τα ρεύματα των ιδεών, το κεκτημένο που παρήγαγε η Επανάσταση, τα ποικίλα συμφραζόμενα, οι απηχήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Κρίναμε ότι το να παραχθεί μια συνθετική ιστορία με αυτό το εύρος περιεχομένων δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Οι μεγάλες ιστορικές συνθέσεις για την Ελληνική Επανάσταση, προϊόντα ατομικών συγγραφικών προσπαθειών, όπως οι επιβλητικές απόπειρες κατά τον 19ο αιώνα του Σπυρίδωνος Τρικούπη, του Ιωάννου Φιλίμωνος, του Αμβροσίου Φραντζή, του Λάμπρου Κουτσονίκα, του Μιχαήλ Οικονόμου και άλλων αυτοπτών μαρτύρων της Επανάστασης, ή οι εντυπωσιακές συμβολές του Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου ή του Αναστασίου Γούδα, αργότερα μέσα στον 19ο αιώνα, να διακοσμήσουν κριτικά την Επανάσταση, όπως και ανάλογα επιτεύγματα κατά τον 20ο αιώνα, με ξεχωριστά παραδείγματα τα πολύτομα έργα του Αποστόλου Βακαλοπούλου και του Ακαδημαϊκού Διονυσίου Κοκκίνου, δεν μπορούν εύκολα πλέον να αναλυφθούν. Βρισκόμαστε στο στάδιο των συλλογικών εγχειρημάτων για την κάλυψη των μεγάλων θεματολογιών στο πεδίο των επιστημών του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάσαμε ένα έργο συλλογικό, από το οποίο δεν θα απουσίαζε καμία ουσιώδης πτυχή των πολλαπλών φαινομένων και εκδηλώσεων που συνθέτουν την Ελληνική Επανάσταση ως ιστορική πραγματικότητα, αλλά συγχρόνως δεν θα σφραγιζόταν από την οριστικότητα την οποία συχνά προϋποθέτουν ή και επιβάλλουν τα εγχειρήματα των ιστορικών συνθέσεων. Θελήσαμε οι πολλαπλές πτυχές της Επανάστασης να καλυφθούν από κείμενα δοκιμιογραφικού χαρακτήρα, τα οποία
θα συνδιαλέγονταν και θα ενσωμάτωναν το κεκτημένο της γνώσης στους επιμέρους τομείς στους οποίους θα παρουσίαζαν, αλλά συγχρόνως θα εξέταζαν κριτικά τις συμβατικές και καθιερωμένες απόψεις ως προς τα σχετικά ζητήματα και θα δοκίμαζαν δια της εκ νέου επισκέψεως των σχετικών θεμάτων, των πηγών και της βιβλιογραφίας, να σταθμίσουν, να επιβεβαιώσουν ή να προτείνουν αναθεωρήσεις της αντίληψης και ερμηνείας του αντικειμένου που θα πραγματεύονταν τα επιμέρους δοκίμια. Η επιστημονική φιλοσοφία του εγχειρήματος ήταν ακριβώς να εγείρει ζητήματα, να θέσει προβληματισμούς με το εύρος της θεματολογίας, να προτείνει νέες προσεγγίσεις όπου ήταν δυνατόν, να αφήσει εν τέλει ανοιχτά, όχι να κλείσει τα θέματα. Αυτή η φιλοσοφία υπαγόρευσε τον τίτλο του έργου. Η διεκπεραίωση του στρατηγικού αυτού εκδοτικού εγχειρήματος επιχειρήθηκε με 46 δοκίμια, τα οποία συνέγραψαν 39 συγγραφείς. Οι συγγραφείς επιλέγηκαν με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική τους ειδικότητα και αρμοδιότητα να αναλάβουν τη συγγραφή των δοκιμίων που τους ανατέθηκαν. Καταβλήθηκε βεβαίως προσπάθεια της όσο το δυνατόν περιεκτικότερης στρατολόγησης αυτών των ειδικών συγγραφέων από τα πανεπιστήμια της χώρας και από τους καθήλυν αρμοδίους νεοελληνιστές του εξωτερικού. Προσπαθήσαμε να αποκεντρώσουμε κατά το δυνατόν την προσέλκυση συγγραφέων και να μην κάνουμε το έργο αθηνοκεντρικό. Αντιπροσωπεύονται βεβαίως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μια δυναμική ομάδα συνεργατών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ιόνιο. Αντιπροσωπεύονται όμως και άλλοι επιστημονικοί φορείς της χώρας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το Μουσείο Μπενάκη. Συμμετέχουν επίσης συνεργάτες από τα Πανεπιστήμια του Βουκουρεστίου και την Ρουμανική Ακαδημία Επιστημών, του Βελιγραδίου, του Λονδίνου, King's College London, το οποίο επίσης εμφανίζεται με μια δυναμική ομάδα συγγραφέων, της Οξφόρδης, της Τουλούζης και από μάλλον, λυπούμε να το αναφέρω, ευάριθμα Πανεπιστήμια της Αμερικής, ένδειξη και το στοιχείο αυτό της καχεξίας, δυστυχώς, στην οποία έχει πλέον περιέλθει η θεραπεία της νέας ελληνικής ιστορίας στη μεγάλη υπερατλαντική συμπολιτεία με τις χιλιάδες ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στον τόμο προτάσσεται πρόλογος του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου, ο οποίος ως πρόεδρος είχε επιδείξει ζωηρό ενδιαφέρον για το εγχείρημα και το περιέβαλε με την αμέριστη υποστήριξή του. Η εισαγωγή του τόμου, υπό τον τίτλο «Σε μια εποχή επαναστάσεων», επιχειρεί συνολική παρουσίαση του θέματος, εντάσσοντας την ελληνική επανάσταση στην ιστοριογραφική θεώρηση της λεγόμενης εποχής των επαναστάσεων και σταθμίζοντας τον βαθμό κατά τον οποίο θα μπορούσαν να εξεταστούν τα σχετικά φαινόμενα στο φως των ποικίλων θεωριών των επαναστάσεων που έχουν κατά καιρούς προταθεί στην κοινωνική θεωρία. Θίγονται επίσης στην εισαγωγή 4 ιστορικά ζητήματα, τα οποία συνιστούν σημαντικές παραμέτρους της ελληνικής επαναστάσεως. Το επίμαχο ζήτημα των ημερομηνιών έναρξης της επανάστασης στην Πελοπόννησο. Το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των ελληνικών αρχαιοτήτων κατά την Επανάσταση, στο οποίο αναφερόμαστε και στη μέριμνα των προσωρινών διοικήσεων κατά την επαναστατική δεκαετία για τις αρχαιότητες, το φαινόμενο των προσφυγικών κυμάτων και των βίαιων πληθυσμιακών μετακινήσεων, το οποίο προσδίδει μια απροσδόκητη επικαιρότητα στα σχετικά φαινόμενα της δεκαετίας του 1820 από τη Σκοπιά του 21ου αιώνα, που βρίσκεται μάρτης τόσο μεγάλης κλίμακας αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων, αντίστοιχων μετακινήσεων, βίαιων μετακινήσεων πληθυσμών. Το ζήτημα των εμφυλίων πολέμων της Επανάστασης, επίσης, συζητείται ως εγγενές στοιχείο των επαναστατικών ανατροπών. Και τέλος, τονίζεται στην εισαγωγή η σημασία του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια ως θεμελιωτή της ελληνικής πολιτείας. Τα περιεχόμενα του τόμου
είναι οργανωμένα στις ακόλουθες θεματικές ενότητες. Πρώτον, συμφραζόμενα. Δεύτερον, καθοδόν προς την Επανάσταση. Τρίτον, γεγονότα και τόποι. Τέταρτον, πρόσωπα. Πέμπτον, θεσμοί. Έκτον, ιδέες και δημιουργική έκφραση. Έβδομον, απηχήσεις. Τα συμφραζόμενα αναφέρονται στα πολλαπλά ιστορικά πλαίσια που συνιστούν το ευρύτερο περίγραμμα της Ελληνικής Επαναστάσεως και συγκεκριμένα στη βαλκανική ενδοχώρα της ελληνικής εθνεγερσίας με μελέτες των συναφών εκδηλώσεων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας και των σχέσεων της Ελληνικής Επανάστασης με τις χώρες των Νοτίων Σλάβων, Σέρβων, Μαυροβουνίων και Βουλγάρων και τη συμμετοχή αγωνιστών προερχομένων από τους λαούς αυτούς στα επαναστατικά δρόμενα. Ειδικότερα, ως προς τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, γίνεται εκτενής αναφορά στην επαναστατική πρωτοβουλία του Αλεξάνδρου Υψηλάντη να κηρύξει την επανάσταση των Ελλήνων διαβαίνοντας τον Προύθο και εκδίδοντας την επαναστατική προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος τον Φεβρουάριο του 1821 στο Ιάσιο και στη διαπλοκή της πρωτοβουλίας αυτής με το επαναστατικό κίνημα του Θεοδόρου Βλαδιμιρέσκου στη Βλαχία. Παρουσιάζεται επίσης η ανταπόκριση των ιστορικών κοινοτήτων της ελληνικής διασποράς, ιδίως των κοινοτήτων της Ευρώπης, στην κήρυξη της Επανάστασης στην Ελλάδα και η ποικιλόμορφη συμμετοχή τους σε αυτή. Διαφαίνεται δια του πρίσματος αυτού τόσο το εύρος της ελληνικής παρουσίας στη διασπορά κατά την εποχή των Επαναστάσεων και τα συναφή φαινόμενα κινητικότητας, τα οποία λειτουργήσαν ως μηχανισμοί που συνέβαλαν στην επαναστατική ανατροπή. Η αρμόζουσα διαπραγμάτευση αφιερώνεται και στο Οθωμανικό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν εξετάζεται στη θεματολογία αυτή μόνο η αντίδραση των Οθωμανών κρατούντων και των Οθωμανικών αρχών στην εξέγερση των ραγιάδων υπηκόων του Σουλτάνου, αλλά αναδεικνύεται και η αποφασιστική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως στη δρομολόγηση των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, οι οποίες ακριβώς εγγενιάστηκαν το έτος 1839, στο τέλος ακριβώς της δεκαετίας η οποία είδε και την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται τρία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν θέματα της άμεσης προϊστορίας και της ιστορικής και κοινωνικής δυναμικής από την οποία αναδύθηκε η Επανάσταση. Παρουσιάζεται το κρίσιμο ζήτημα της κοινοτικής οργάνωσης της κοινωνίας των υποδούλων και σκιαγραφείται η κοινωνική πραγματικότητα και τα σχήματα οργάνωσης των πληθυσμιακών συλλογικοτήτων που κατέστησαν την επιλογή της επαναστατικής πράξης υπαρκτή δυνατότητα για την ελληνική κοινωνία. Παρουσιάζονται επίσης οι ποικίλες μορφές αντίστασης στον ξένο ζυγό που σταδιακά εμφανίστηκαν κατά την πεντηκονταετία 1770-1821, ιδίως τα επαναστατικά κινήματα και εξεγέρσεις. Σταθμίζονται έτσι οι επαναστατικές διαθεσιμότητες, οι οποίες σταδιακά διαμορφώνονταν στην ελληνική κοινωνία και διάνοιγαν τις ατραπούς προς την Επανάσταση. Εξιστορείται εν τέλει στην ενότητα αυτή ο σημαντικότερος παράγοντας προετοιμασίας της Επανάστασης, ο μυστικός εταιρισμός, και παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρόδρομοι από τη συνωμοτική πρωτοβουλία του Ρίγα Βελεστινλή το 1797 και το Αδελφάτων του Ιασίου το 1805 έως το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο στο Παρίσι το 1809. Και συνεχίζεται το κεφάλαιο με την παρουσίαση της οργάνωσης και της δράσης της φιλικής εταιρείας. Στην τρίτη ενότητα, γεγονότα και τόποι, εκτυλίσσεται σε 15 γεωγραφικά εστιασμένα δοκίμια ο αφηγηματικός κορμός της έκδοσης. Αυτές οι δοκιμιογραφικές αναπαραστάσεις εξιστορούν τις κατατόπους εκδηλώσεις και τύχες της Επανάστασης και ζωντανεύουν το δράμα, το πάθος, τα παθήματα και τις θυσίες του ελληνικού λαού στον αγώνα της ελευθερίας. Οι γεωγραφικές ενότητες, στις οποίες παρακολουθούνται τα θέατρα της επαναστατικής δράσης, είναι το Αιγαίο και η Νησιωτική Ελλάδα,
η Μικρά Ασία, η Κωνσταντινούπολη και η Θράκη, η Αθήνα, η Χίος, η Ρούμελη, ο Μοριάς και η Ήπειρος, η Κρήτη και η Κύπρος, η Μακεδονία και η Επτάνησος. Δύο εμβληματικοί τόποι αγώνα και θυσίας, το Μεσολόγγι και το Ναβαρίνο, που συνιστούν κλασικούς τόπους μνήμης και υψηλού συμβολισμού της Επανάστασης, αποτελούν αντικείμενα ειδικής ο καθένας διαπραγμάτευσης. Για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης και να γίνει ακριβέστερη η παρακολούθηση της αφήγησης. Πολλά από τα κεφάλαια αυτά συνοδεύονται από χάρτες που σχεδιάστηκαν ειδικά για την έκδοσή μας από το Κέντρο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η προσωπογραφία της Επανάστασης, τα του δράματος πρόσωπα. Σε ειδικά επιμέρους κεφάλαια παρουσιάζονται οι κληρικοί, τόσο η ιεραρχία όσο και ο κατώτερος κλήρος που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στον αγώνα της ελευθερίας, οι πολιτικοί ηγέτες και το έργο τους για τη θεμελίωση κρατικών δομών στην επαναστατημένη χώρα, οι διπλωμάτες και η διπλωματία της Επανάστασης, τόσο Έλληνες με κορυφαίο τον Ιωάννη Καποδίστρια, όσο και οι ξένοι διπλωμάτες, οι οποίοι διαδραμάτισαν ρόλους στη διαχείριση του ελληνικού ζητήματος, οι στρατιωτικοί ηγέτες, οι ήρωες, οι λαϊκοί ήρωες δηλαδή της Επανάστασης, οι μεγάλοι στρατιλάτες, οι διανοούμενοι και οι γυναίκες, όχι μόνο οι γνωστές ηρωίδες της Επανάστασης. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, η Ιωάννα Γκούρα και η Λογία Ευανθία Καΐρη, αλλά και ο ανώνυμος γυναικείος πληθυσμός στην καθημερινότητά του, που βίωσε τα δεινά και τις επιπτώσεις της πολεμικής αναταραχής και κατόρθωσε να εξασφαλίσει την επιβίωση των οικογενειών, των παιδιών και του κοινωνικού ιστού της επαναστατημένης χώρας, αλλά που γνώριζε συγχρόνως να παίρνει τα όπλα και να αγωνίζεται πλάι στους συζύγους, τους αδελφούς και τους γιους τους κατά του εχθρού, όπως παραδείγματος χάρη οι Μανιάτισες, οι οποίες με τα δρεπάνια στα χέρια αναχέτησαν στις μάχες της Βέργας και του Δηρού την απόπειρα των στρατευμάτων του Ιμπραήμ να αποβιβαστούν στη Μάνη τον Ιούνιο του 1826. Η πέμπτη ενότητα είναι αφιερωμένη στους θεσμούς που δημιούργησε η Επανάσταση. Τα πέντε κεφάλαια αυτής της ενότητας εικονογραφούν με ακρίβεια πώς τέθηκαν τα θεμέλια της ανεξάρτητης ελληνικής πολιτείας κυριολεκτικά εκ του μηδενός. Παρουσιάζονται οι εθνικές συνελεύσεις, τα συντάγματα που εψήφισαν και το έργο της οργάνωσης πολιτείας στο οποίο επιτέλεσαν. Τονίζεται ιδιαίτερα το κεκτημένο ως προς την καθιέρωση της ιδέας του κράτους δικαίου και την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που δημιούργησαν οι εθνοσυνελεύσεις της Επιδαύρου, του Άστρους και της Τριζίνος με μία διευρυνόμενη μέρημνα για τον εμπλουτισμό των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών. Αυτό υπήρξε το κληροδότημα στην ελληνική πολιτική παράδοση που διασφάλισε την λειτουργία του κοινοβουλευτισμού και του κράτους δικαίου στην ελληνική πολιτεία. Τα οικονομικά της Επανάστασης, όχι μόνο ως προς τη σύναψη των δανείων του αγώνα της ανεξαρτησίας, αλλά και ως προς τη δημιουργία των μηχανισμών δημοσιονομικής πολιτικής, την αντιμετώπιση του ζητήματος του νομίσματος, του υποδημιουργία νέου κράτους, τη διάθεση των εθνικών γεών, αποτελούν τα κυριότερα ζητήματα τα οποία παρουσιάζει το οικείο κεφάλαιο. Η προσπάθεια της δημιουργίας εκπαιδευτικού συστήματος στο υποοικοδόμηση νέο κράτος εμφανίζεται επίσης στο τμήμα αυτό του κριτικού λεξικού. Παρά την ύπαρξη ανώτερων σχολείων στην προεπαναστατική Ελλάδα, πολλά από τα οποία έπαυσαν να λειτουργούν υπό τις συνθήκες της πολεμικής αναμέτρησης στην επαναστατημένη χώρα, και στον τομέα της εκπαίδευσης, η οικοδόμηση ενός μοντέρνου εκπαιδευτικού συστήματος όφιλε να αρχίσει εκ του μηδενός. Στο οικείο κεφάλαιο περιγράφεται η μέρημνα των εθνοσυνελεύσεων και των προσωρινών διοικήσεων, αλλά ιδίως του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, για τη δημιουργία σχολείων με κύρια στόχευση την εισαγωγή του πιο πρωτοποριακού παιδαγωγικού συστήματος της εποχής, της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκαλίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα της υποαπελευθέρωσης χώρας. Από τους εκπαιδευτικούς στόχους της Επανάστασης
Δεν απουσίαζε και ο οραματισμός για την ίδρυση πανεπιστημίου, όπως φαίνεται από σχετικές προτάσεις Ειδικής Επιτροπής για τα εκπαιδευτικά θέματα που ορίστηκε το 1824. Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι επιπτώσεις της Επανάστασης σε πολλά ζητήματα κανονικής τάξεως και επιτέλεσης της εκκλησιαστικής ζωής αποτελούν επίσης αντικείμενο ειδικού κεφαλαίου στην ενότητα αυτή. Τονίζεται ο ρόλος της θρησκείας και του θρησκευτικού συναισθήματος στον απελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού λαού και παρουσιάζεται ειδικότερα η σοβαρή μέρημνα του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια να αντιμετωπίσει τα πολλά ζητήματα διοίκησης και οργάνωσης της Εκκλησίας που έθεσε η Επανάσταση. Παρουσιάζεται τέλος ο τύπος του αγώνα, το εισαγωγικό κεφάλαιο δηλαδή της ιστορίας του τύπου και της ελεύθερης δημοσιογραφίας στη σύγχρονη Ελλάδα. Η Επανάσταση σήμανε και την εμφάνιση των πρώτων ενημερωτικών φύλων, τα οποία υπήρξαν σημαντικοί συντελεστές στον αγώνα της ελευθερίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην επαναστατημένη χώρα, εκτός από περιστασιακά χειρόγραφα φύλλα που κυκλοφόρησαν σποραδικά τους πρώτους μήνες της εξέγερσης, κυκλοφόρησαν συστηματικά 6 εφημερίδες, Σάλπινγκς Ελληνική στην Καλαμάτα, Ελληνικά Χρονικά στο Μεσολόγγι, Εφημερίς Αθηνών στην Αθήνα, Ο Φίλος του Νόμου στην Ίδρα, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος στον Ναύπλιο, Ανεξάρτητος Εφημερίς της Ελλάδος και πάλι στην Ίδρα, καθώς και 2 ξενόγλωσσες, Τελέγγραφο Γκρέκο, Μεσολόγγι και Λαπέι Γκρέκ στην Ίδρα και εν συνεχεία στην Αίγινα. Η 6η ενότητα του κριτικού λεξικού απαρτίζεται από 4 δοκίμια για τις ιδέες και τις μορφές δημιουργικής έκφρασης, με τις οποίες εκδηλώθηκε η ελληνική κοινωνία κατά την επαναστατική δεκαετία. Παρουσιάζεται η παρακαταθήκη των ιδεών του διαφωτισμού, η καλλιέργεια των οποίων είχε επί μακρόν προετοιμάσει ιδεολογικά την Επανάσταση. Αλλά επισημαίνεται ιδίως ότι οι ιδέες του διαφωτισμού αναζωογονήθηκαν κατά την επαναστατική δεκαετία, παρουσιάζοντας πλέον έκδηλη την πολιτική τους πτυχή, αλλά και επαναλαμβάνοντας την κοινωνική κριτική που εξέφρασε τις πιο ριζοσπαστικές εκδηλώσεις αυτού του κινήματος των ιδεών. Η ενότητα συμπληρώνεται με μια περιεκτική επισκόπηση της πνευματικής ζωής, της λογοτεχνίας και της εκδοτικής παραγωγής των χρόνων της Επανάστασης. Μια ιδιαίτερα πρωτότυπη συμβολή συγκεντρώνει πλήθος πληροφοριών για τον λαϊκό πολιτισμό της επαναστατικής δεκαετίας. Μνημονεύεται η δημοτική ποίηση της περίοδου και οι συνθέσεις δημοτικών τραγουδιών από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, περιλαμβανομένου και του χαρισματικού στρατιλάτη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Παρουσιάζεται επίσης η λαϊκή ζωγραφική, περιλαμβανομένων και των έργων του Δημητρίου Ζωγράφου, τα οποία συνέθεσε με τις οδηγίες του στρατηγού Μακρυγιάννη, και η χειροτεχνία της περίοδου. Στην ενότητα αυτή, τέλος, περιλαμβάνεται μια λαμπρή μελέτη για τους 2 κορυφαίους ποιητικούς διερμηνευτές των επαναστατικών βιωμάτων της ελληνικής κοινωνίας και του οραματισμού της ελευθερίας, τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό. Η τελευταία, 7η ενότητα του κριτικού λεξικού, καλύπτει σε 8 στοχαστικά δοκίμια την πρόσληψη και τις απηχήσεις της ελληνικής επανάστασης στη διαδρομή του ιστορικού χρόνου, των 200 ετών από την έναρξή της το 1821 και σε παγκόσμια κλίμακα. Παρουσιάζεται κατά πρώτο λόγο το κίνημα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις της Επανάστασης και η ανίχνευση στις εικαστικές τέχνες, την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τη μουσική, πολύμορφων εκφράσεων της έμπνευσης που προκάλεσε ο αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία, απαρτίζουν ένα σημαντικό μέρος του κριτικού λεξικού σε 3 σχετικά κεφάλαια. Το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του ελληνικού αγώνα της ελευθερίας αναδεικνύεται από τις μελέτες αυτές ως ένα πραγματικά αποφασιστική σημασίας ανεκτίμητο και εκτιμένο του ευρωπαϊκού πολιτισμού της νεωτερικότητας, με ευρύτερη σημασία ακριβώς λόγω της πολιτικής του έμπνευσης, που λειτουργούσε και ως πηγή έμπνευσης του αγώνα της ελευθερίας άλλων λαών της Ευρώπης και πέραν αυτής. Η ενότητα,
ολοκληρώνεται με τρία κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται ουσιώδεις θεματικές της πρόσληψης της Ελληνικής Επανάστασης. Οι ιστοριογραφικές παραδόσεις και συζητήσεις που προκάλεσε η Επανάσταση καταλαμβάνουν το εκτενέστερο κεφάλαιο του βιβλίου, στο οποίο εμφανίζονται η γαλλική ρομαντική σχολή και η έξαρση της ιδέας του αγωνιζόμενου ελληνικού έθνους. Η βρετανική πραγματιστική σχολή και η αμερικανική της προέκταση και τέλος η σχολή του γερμανικού ιστορισμού. Ιδέουσα αναφορά γίνεται και στην ελληνική ιστοριογραφία της Ελληνικής Επαναστάσεως με την παρουσίαση των έργων των θεμελιωτών της, του Σπυρίδωνα Στρικούπη, του Ιωάννου Φιλίμωνος και του Κωνσταντίνου Παπαρηγοπούλου. Η επέτειοι της Ελληνικής Επανάστασης κατά τα έτη 1871, 1921 και 1971 στα 50 χρόνια, στα 100 χρόνια και στα 150 χρόνια της Επανάστασης αποτελούν το αντικείμενο ειδικού κεφαλαίου, το οποίο προσφέρει μια αναδρομή στην πρόσληψη και τις ιδεολογικές ερμηνείες της Ελληνικής Επανάστασης, τις οποίες υπαγόρευσαν οι εκάστοτε πολιτικές συγκυρίες. Ο τόμος εμπλουτίζεται στην κατακλίδα του με ένα σημαντικό κείμενο κριτικής σκέψης, το οποίο εντάσσει τη θεώρηση της Ελληνικής Επανάστασης στις αναζητήσεις της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η έκδοση εμπλουτίζεται από 13 χάρτες, οι οποίες συνοδεύουν τα κείμενα επιμέρους κεφαλαίων για να διευκολύνουν την παρακολούθηση της αφήγησης από τον αναγνώστη. Η χαρτογραφική υποδομή του έργου απαρτίζεται από δύο γενικότερους χάρτες, έναν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το έτος 1800, για να προσφέρει μια συγκεκριμένη οπτική εντύπωση του ιστορικού και γεωγραφικού περιγράμματος, μέσα στο οποίο επρόκειτο να διαδραματιστούν τα γεγονότα της επαναστατικής δεκαετίας του 1820. Και έναν δεύτερο χάρτη της Βαλκανικής Χερσονήσου κατά το έτος της Ελληνικής Ανεξαρτησίας 1830, που αποτυπώνει την ιστορική γεωγραφία της περιοχής όπως διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα της Ελληνικής Επανάστασης. Επιπρόσθετα, άλλοι 11 χάρτες αποτυπώνουν την ιστορική γεωγραφία της Ελληνικής Επανάστασης κατά περιοχές. Οι χάρτες αυτοί είναι η Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, η Επανάσταση στο Αιγαίο, η Επανάσταση στην Αττική, η Επανάσταση στην Κρήτη. Βλέπετε πώς διατρέχουν τα επαναστατικά δρόμενα και δράματα όλη την ίσο της Κρήτης από Δυσμόν προς Ανατολάς και αναζωπυρώνονται συνεχώς για 10 χρόνια. Η Επανάσταση στη Μακεδονία, όπου επίσης βλέπουμε το εύρος των επαναστατικών εκρήξεων στη Βόρειο Ελλάδα, η Επανάσταση στη Ρούμελη και στην Ήπειρο, η Επανάσταση στην Ήπειρο, με συγχωρείτε, όπου και πάλι βλέπουμε την πυκνότητα των επαναστατικών δρομένων στην Δυτική Ελλάδα, η Επανάσταση στο Μοριά, την κοιτίδα της Επανάστασης, ο χάρτης αποτυπώνει πολύ χαρακτηριστικά την πυκνότητα του επαναστατικού δράματος στην Πελοπόννησο, η Επανάσταση στη Ρούμελη και στην Εύβοια, επίσης, και η Επανάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, με δύο ένθετους χάρτες των νήσων Σάμου και Χίου. Όπως είναι γνωστό, η Χίος έγινε το θέατρο της δραματικότερης στιγμής της Επανάστασης που αποτυπώθηκε στην ευρωπαϊκή τέχνη της εποχής, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η δε νήσο Σάμος, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή της Μικράς Ασίας, έμεινε απάτητη από τον εχθρό και αγωνίστηκε για 10 χρόνια ελεύθερη παρόλες τις απόπειρες της τουρκικής αρμάδας να αποβιβαστεί σε αυτή. Ο χάρτης που συνοδεύει το κεφάλαιο για τον Αβαρίνο παρουσιάζει τη διάταξη των στόλων των δυνάμεων στον κόλπο της Πύλου πριν την αυμαχία της 20 Οκτωβρίου 1827 που εξασφάλισε την ανεξαρτησία της Ελλάδος.
ιδιαίτερης μνήας αξίζει ο χάρτης του επαναστατικού Μεσολόγγι, ο οποίος αποτυπώνει τις οχυρώσεις της πόλης των ελευθέρων πολιορκημένων με τα υποβλητικά ονόματα των προμαχώνων και πλαισιώνεται από χάρτες της ευρύτερης περιοχής και της λιμνοθάλασσας. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω μερικά από τα ονόματα των προμαχώνων που μας υπενθυμίζουν ακριβώς το κλίμα της αγωνιστικότητας, της αντίστασης και της προσήλωσης στην ελευθερία που ενέπνευσε τον απεγνωσμένο αγώνα των ελεύθερων πολιορκημένων κατά την δεύτερη πολιορκία. Μεταξύ άλλων, στους προμαχώνες εμφανίζονται τα ονόματα των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, Γεωργίου Σαχτούρη, Μαυρομιχάλη, Μιαούλη, Μάρκου Μπότσαρη βεβαίως, του Κανάρη, του Ρίγα Φεραίου, του Αδαμαντίου Κοραή και του Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Ουγγροβλαχίας, αλλά και αγωνιστών της ελευθερίας άλλων λαών, βεβαίως του Λορντ Μπάιρον, αλλά και του Γουλιέλμου Τέλου, του αγωνιστή για την ελευθερία του ελβετικού λαού, του Βενιαμίν Φραγκλίνου, του Γουλιέλμου της Οράγκης, ο οποίος αγωνίστηκε κατά της ισπανικής κατοχής της πατρίδας του των κάτω χωρών. Και βέβαια εμφανίζεται και ο Σκεντέρμπεϊς, ο Γεώργιος Καστριώτης, ο αγωνιστής της ελευθερίας του αλβανικού λαού κατά της οθωμανικής κατάληψης της Αλβανίας. Η έκδοση, οι χάρτες μας, οι οποίες αποτελούν ένα ουσιώδες στοιχείο της έκδοσης, σχεδιάστηκαν πρωτοτύπος για την έκδοσή μας με μεγάλη προθυμία, επιδεξιότητα και υπομονή από τις σχεδιάστριες χαρτογραφίας Ελπίδα Δανίλ και Νόπη Πλούτογλου στο Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Θεσσαλονίκη. Η έκδοση εμπλουτίζεται επίσης με εικονογράφηση, η οποία απαρτίζεται από 43 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, κυρίως προσωπογραφιών, αλλά και γεγονότων του αγώνα, οι οποίες εικονογραφούν επιμέρους κεφάλαια του τόμου και ένα ένθετο 30 έγχρωμων πινάκων, που συνοδεύουν το κεφάλαιο της εικαστικής αφήγησης της Επανάστασης. Την επιλογή της εικονογράφησης έκανε η έμπειρη ιστορικός της φιλελληνικής τέχνης Φανή Μαρία Τσιγκάκου, συγγραφέας και του συναφούς κεφαλαίου. Βοήθησαν επίσης στη συλλογή της εικονογραφίας του τόμου η ιστορική της τέχνης Μαριλένα Κασιμάτη και Δημήτρης Παυλόπουλος. Οι έγχρωμοι πίνακες περιλαμβάνουν πολλά γνωστά διάσημα έργα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής που απεικονίζουν σκηνές και πρόσωπα της Ελληνικής Επανάστασης. Και δειγματοληπτικά παρουσιάζω μια μικρή επιλογή. Βλέπουμε εδώ τον Λόρδο Βίρονα στην νεκρική του κλίνη. Το προηγούμενο παρακαλώ. Του Ζωζέφ Ντενίς Οντεβάρε, έργο του έτους 1826 από το Μουσείο της Μπρυζ στο Βέλγιο. Ακολουθεί του Βενσάν Νικόλ Ρεβερά, ο θάνατος του νεαρού διακόνου του έτους 1824 από το Μουσείο Musée de l'Hôtel Salendain στο Σένομερ της Βόρειας Γαλλίας. Βλέπετε ότι στα έργα αυτά αποτυπώνεται εντόνως το ρομαντικό κλίμα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής της εποχής. Επίσης, η σφαγή της Χίου του Ντελακρουά του έτους 1824 από το Μουσείο του Λούβρου, το διασημότερο πραγματικά έργο της ευρωπαϊκής ζωγραφικής για την Ελληνική Επανάσταση. Και ο υπέροχος πίνακας επίσης του Ντελακρουά, που απεικονίζει την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, έργο το οποίο απεικονίζει την συγκίνηση που προκάλεσε στην Ευρώπη η έξοδος της ηρωικής πόλεως και η θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων. Εμφανίζεται επίσης ο Μπάιρον με ελληνικό ένδυμα του Τόμας Φίλιπς του έτους 1813, από τις συλλογές της National Portrait Gallery στο Λονδίνο, έργο το οποίο ως γνωστόν κοσμεί την οικία του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα. Και τέλος, ένα υπέροχο έργο, η απεικόνιση του Δημητρίου Μάρκου Μπότσαρη, του παιδιού του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, που ζωγραφίστηκε από τον Άλμπερτ Ρίγκελ στο Μόναχο το 1829 και κοσμεί
εδώ τώρα το Μουσείο Μπενάκη. Στην έκδοση παρουσιάζονται πολλές ακόμα εικόνες, οι οποίες προέρχονται από μουσεία και του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδος και από ιδιωτικές συλλογές, μερικά από τα οποία εμφανίζονται στην έκδοσή μας για πρώτη φορά. Το κριτικό λεξικό ολοκληρώνεται με συνοπτικό χρονολόγιο της Ελληνικής Επανάστασης 1814-1834. Από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας στην Οδυσσό στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 μέχρι τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ελληνικού Βασιλείου στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 1834. Ελπίζουμε ότι η ελληνική έκδοση του κριτικού λεξικού θα κυκλοφορήσει περί το τέλος του τρέχοντος έτους από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης για να γίνει το έργο προσιτότερο και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, την παρουσίαση του κριτικού λεξικού. Μια σύντομη αναφορά στη διαδικασία της παραγωγής και της ανώνυμης κριτικής αξιολόγησης, peer review, η οποία συνιστά οργανικό και αναπόσπαστο μέρος κάθε σοβαρής επιστημονικής έκδοσης στους αξιόπιστους διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Η παραγωγή του κριτικού λεξικού συντελέστηκε μέσα σε πολύ αυστηρές και με μεγάλη ακρίβεια καθορισμένες προθεσμίες, με στόχο την έκδοση κατά το επαιτειακό έτος 2021, που επιτεύχθηκε με την επίσημη κυκλοφορία της έκδοσης στις 25 Μαρτίου 2021. Το συμβόλαιο με το Harvard University Press υπεγράφει τον Ιανουάριο του 2018 και είχαμε προθεσμία υποβολής του χειρογράφου το τέλος Δεκεμβρίου 2019. Πράγματι, στις 3 Ιανουαρίου 2020, το χειρόγραφο υπευλήθη ηλεκτρονικά στον εκδοτικό οίκο. Ακολούθησε η εσωτερική αξιολόγηση των κειμένων, ζητήθηκαν διορθώσεις, διευκρινήσεις, προσθήκες και αφού ανταποκριθήκαμε σε όλες αυτές τις υποδείξεις, το έργο απεστάλλει σε 2 ανώνυμους ειδικούς εξωτερικούς κριτές για την τελική αξιολόγηση. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί οι κριτές. Οι ανώνυμες αξιολογήσεις υπήρξαν αρκετά λεπτομερείς, αλλά και τόσο θετικές, που το Συμβούλιο των Συνδίκων του Harvard University Press αποφάσισε τον Μάιο του 2020 να εντάξει την έκδοση στην ειδική σειρά του Belknap Press, στην οποία κάθε χρόνο περιλαμβάνονται όσα βιβλία κρίνονται ότι αποτελούν συμβολές που θα έχουν ευρύτερη απήχηση και επιρροή στην επιστήμη. Έτσι, η τελική έκδοση του κριτικού λεξικού βρήκε τη θέση της στη σειρά του Belknap Press, πλάι στο προαναφερθέν κριτικό λεξικό της Γαλλικής Επαναστάσεως των Φιρέ και Οζούφ του 1989 και στο κλασικό βιβλίο του Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, έργο του 1967. Κατά κάποιον τρόπο, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η ένταξη της έκδοσης στο Belknap Press του έργου για την Ελληνική Επανάσταση, πλάι στις 2 προγενέστερες κλασικές εκδόσεις για τις μεγαλύτερες στιγμές της εποχής των Επαναστάσεων, την Αμερικανική και την Γαλλική Επανάσταση, συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα για την καθιέρωση της μελέτης της Ελληνικής Επαναστάσεως ως σημαντικού πρώτης γραμμής αντικειμένου στη διεθνή ιστοριογραφία μεταξύ των κορυφαίων στιγμών της εποχής των Επαναστάσεων. Ας ελπίσουμε και ας εκφράσουμε την ευχή ότι ο σταθερός βηματισμός θα συνεχιστεί προς την καθιέρωση της σπουδής του νεότερου ελληνισμού ως αναγνωρίσιμου και όχι περιθωριακού αντικειμένου της διεθνούς επιστήμης, πλάι στην σπουδή του αρχαίου ελληνισμού και του μεσαιωνικού ελληνισμού της ιστορίας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που συμβαίνει να είναι καθιερωμένα αντικείμενα στον χώρο των επιστημών του ανθρώπου. Ελπίζω ότι ένα από τα κεκτημένα του επαιτειακού έτους θα αποτελέσει και η καθιέρωση της σπουδής του νέου ελληνισμού στον χώρο των επιστημών του ανθρώπου ως ενός σημαντικού αντικειμένου στοχασμού και έρευνας της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την υπομονή σας
και ευχαριστώ τους πολλούς φίλους που μας παρακολούθησαν για την τιμή που έκαναν να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές ομιλίες της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κιτρομιλίδη, για την εξαιρετική και κατατοπιστική σας ομιλία και για το βιβλίο σας με τίτλο «Κριτικό λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως». Λύεται η συνεδρία.